Παύλια να δίνει έναν αγώνα. Εγώ σαν εκπρόσωπος του Δήμου και σαν υπεύθυνος δημοτικού διαμερίσματος της Παύλιανης συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των κατοίκων του χωριού. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και θα σεβόμαστε και τις δικαστικές αποφάσεις. Από την πρώτη στιγμή εμείς ήμασταν κατά αυτού του εκτρώματος που πάει να συμβεί στο χωριό μας. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε και στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους κατοίκους. Εγώ σαν κάτοικος του χωριού αισθάνομαι... Έχω έντονα συναισθήματα, να το πω έτσι. Εύχομαι σήμερα να η δικαιοσύνη να αποφασίσει το καλύτερο για το χωριό, το οποίο είναι να μην προχωρήσει η κατασκευή του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εμείς, όπως ήμασταν από την πρώτη στιγμή, θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, δίπλα στον κόσμο και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, με τόση προσέλευση, ο κόσμος δεν θέλει αυτή την κατασκευή. Εμείς θα είναι ένας λόγος παραπάνω για να αγωνιστούμε για αυτόν τον λόγο. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε εδώ, πολλοί κόσμος. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα κερδίσουμε, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει η Παύλιανη σήμερα, έχει γίνει επειδή ακριβώς σεβόμαστε τον τόπο που ζούμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Επειδή γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και το έχουμε αποδείξει, ότι τον τόπο μας τον σεβόμαστε. Δεν έχουμε πειράξει τίποτα, θέλουμε να συνεχίσει έτσι. Θέλουμε να συνεχίσει αυτό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε όχι μόνο τους κατοίκους της Παύλιανης στον αγώνα που κάνουν ενάντια στην εγκατάσταση ενός τέτοιου εργοστασίου, το οποίο θα προσβάλλει το περιβάλλον, θα προσβάλλει τη φύση στην περιοχή, αλλά γιατί αυτό αφορά και εμάς όλους. Εμάς, τους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής, τους κατοίκους όλης της Ελλάδας που επισκέπτονται την Παύλιανη, ένας τέτοιος χώρος απαράμιλου φυσικού κάλους, είναι λογικό να χρειαστεί να τον προστατεύσουμε και να τον κρατήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, να τον χαίρεται ο κόσμος. Ένας δεύτερος λόγος που βρισκόμαστε εδώ ως Λαϊκή Συσπήρωση είναι γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει αυτόν τον αγώνα των κατοίκων. Και πραγματικά εμείς θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία πρέπει να προχωρήσει και θα σταθούμε αρρωγοί σε αυτή την υπόθεση και στη δικαστική οδό που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, αλλά και σε πολιτικό και σε όποιο άλλο επίπεδο χρειαστεί να στηρίξουμε τον αγώνα των κατοίκων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστεί, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και πραγματικά θα θέλουμε να αποδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας τη φύση έτσι όπως πραγματικά είναι, καλύτερη από ότι ήταν και όχι προσβαλλόμενη από τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν και κανένα οικονομικό όφελος, όχι μόνο για το λαό της περιοχής, αλλά και γενικότερα θα έλεγα. Επί της ουσίας λέμε ναι στην προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι να κρατήσουν τον περιβάλλον, ναι στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την περίπτωση του υδροελεκτρικού εργοστασίου που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό στην περιοχή της Παύλιανης, στην ευρύτερη περιοχή της Ήτης. Για μας είναι ένα ακόμη γεγονός στην επίθεση που δέχεται η Ήτη τα τελευταία χρόνια. Μια επίθεση που έχει σκοπό να ανακόψει την ήπια και αηφόρο ανάπτυξη και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, στηρίζοντας τους αγώνες της Παύλιανης, των κατοίκων, για την διατήρηση της επισκεψιμότητας του χωριού τους, γιατί είναι γνωστό ότι η Παύλιανη πανελλαδικά έχει πάρει μια τέτοια μορφή ανάπτυξης που νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί. Απέναντίας θα πρέπει όλοι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έτσι ώστε η Παύλιανη να δώσει το καλό παράδειγμα της αηφορίας, της ήπιας και αηφόρου ανάπτυξης που θέλουμε, με σκοπό να αναπτυχθεί η Παύλιανη. Και όταν λέμε ανάπτυξη του τόπου, εννοούμε τους κατοίκους, όλους αυτούς τα νέα παιδιά που βρήκαν δουλειές αυτή την εποχή με την ανάπτυξη που βιώνει η Παύλιανη. Αυτό λοιπόν θέλουμε να μην αναστραφεί, θέλουμε ο κόσμος να γυρίσει τον τόπο του και δεν θέλουμε επεμβάσεις βιομηχανικού τύπου σε αυτή την πανέμορφη περιοχή της Ήτης ευρύτερα.